την οικογένεια του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου Κατσίφα. Κατσίφα, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια από αλβανικές ορδές. Οι μογές της μητέρας του πρέπει να φτάσουν και θα φτάσουν και στην Αθήνα και στη Λευκοσία και στις Βρυξέλλες, γι' αυτό δεσμεύομαι προσωπικά. Οι μογές της αδερφής του που θυμίζουν Αντιγόνη, του Σοφοκλέους και που επιθυμεί να ενταφιάσει τον νεκρό αδερφό της, δεν νομίζω ότι μπορούν να αφήσουν τον οποιοδήποτε Έλληνα συγκίνητο. Αυτό το παιδί αγωνιζόταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα της μειονότητας. Ό,τι άλλο λέγεται είναι ύβρις εναντίον ενός πραγματικού αγωνιστή. Και πρέπει να ντρέπονται όσοι τα λένε και όσοι επιμένουν σε αυτή τη θέση να έρθουν εδώ και να επισκεφτούν αυτό το σπίτι, να επισκεφτούν αυτό το χωριό και να δουν τι πραγματικά έχει γίνει, τι βία έχει εξασκηθεί εναντίον της οικογένειας, της μητέρας της ίδιας και όλων των Ελλήνων της περιοχής, να αντιληφθούν ότι αυτή τη στιγμή κατακρατείται ο νεκρός ισορός στο Τύρανα. Έχουν προσαφθεί κατηγορίες εναντίον του νεκρού για οπλοχρησία και οπλοκατοχή και οπλοχρησία και υποθέτω ότι αυτό σημαίνει πως θα του επιβληθεί και ποινή και ίσως και φυλάκιση και θα βρεθούμε ξανά μπροστά σε μια νέα ιστορία φυλακισμένων μνημάτων. Τώρα, επειδή όση ώρα ήσασταν μέσα, γινόταν στα Τύρανα η συνάντηση του πατέρα με την εισαγγελέα. Μήπως στο διάστημα εκείνο υπήρξε κάποια ενημέρωση, τηλεφώνησε κάποιος στη μητέρα ή στην αδερφή για να της πει τα νεότερα? Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, η συνάντηση του πατέρα με τις αρμόδιες αρχές στα Τύρανα και με την εισαγγελία γίνεται από το πρωί. Ούτε η οικογένεια γνωρίζει οτιδήποτε. Γι' αυτό είναι αναστατωμένη και νομίζω ότι αυτό είναι ύβρις εναντίον του νεκρού και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά και θα λεχθούν όλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τίποτα δεν θα μείνει που δεν θα αποκαλυφθεί από αυτή την εγκληματική πράξη. Έχουμε μάθει όλοι ότι από την αρχαιότητα και οι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ετρούσκοι και οι Ρωμαίοι και φτάνουμε σήμερα το 2020 να γίνεται αυτή η βάναυση συμπεριφορά απέναντι σε μια οικογένεια και απέναντι σε ένα νεκρό που κατά την δική μου εκτίμηση δεν ήταν τίποτε λιγότερο από ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. A few words in English. Well, I am here as a member of the European Parliament, yes, and as a shadow rapporteur of the accession negotiations of Albania, and I believe that we are in front of a huge violation of the basic human rights of the Greek community of the area here. I believe that it is a murder what it's happened to Konstantinos Katsifas, and I want all those people in Brussels to listen to the voices of his mother, because to keep the body of her son in prison, in jail, in Tirana, doesn't comply with the implementation of the basic human rights and doesn't comply with humanity. Thank you. Thank you.